Αδερφοί μου, σήμερα εορτάζει το πρώτο πρόσωπο της μεγάλης εορτής. Σήμερα αγάλεται το πρώτο πρόσωπο της μεγάλης εορτής. Μεγάλη εορτή ποια είναι? Η γέννηση του Χριστού. Και το πρόσωπο το οποίο γίνεται το αιτία να χαρεί ο κόσμος, ποιο είναι? Η Παναγία μας. Τι να μιλήσουμε όμως, τι να πούμε, τι να παρομοιάσουμε? Παρομοιάζουμε τον λαόν τούτο, τον ελληνικό λαό, τον λαό της πίστεως, της γνησίας πίστεως που λέγεται Ορθοδοξία. Θα παρομοιάσω το γεγονός τούτο με εκείνον το οποίο έπαθαν οι Εβραίοι όταν ευρίσκονται υπό την δουλεία του Φαραώ. Αυτοί οι Εβραίοι ήσαν εχμάλωτοι και υπηρετούσαν τον Φαραώ στον ακτίζει οικίας και πύργους. Και πώς εκτίζεται αυτό το κτίριο όλο της Αιγύπτου? Με πυλών και με άχυρα πληνθώ χτίστη, πληνθώ χτίστη, πλήνθη. Πλήνθη ονομάζονται τα τετράγωνα εκείνα τα οποία ήσαν ζυμωμένα με πυλών και με άχυρα. Μέσα στην δουλεία που βρίσκονται οι Εβραίοι, ο Μωυσής και ο Αρών ήσαν οι ηγέτες του λαού αυτού και προσήλθαν στον Φαραώ και του εζήτησαν να αφήκει ελεύθερους τους Εβραίους για 3 μέρες. 3 ημέρες πορεία ζήτησαν από τον Φαραώ για να περπατήσουν μέσα στην έρημο και να λατρεύσουν τον Θεό των αληθινών. Όταν πλησίασαν τον Φαραώ και του ζήτησαν αυτήν τη χάρη, εκείνος ο σκληρός άνθρωπος, εκείνος ο άπιστος άνθρωπος, μόλις το ήκουσαν αυτό, τι είπε? Τι είναι αυτός ο Θεός, λέει? Τι είναι αυτά που ζητούν οι Εβραίοι? Και εξέδωκεν διαταγή να πολλαπλασιαστεί ο κόπος των Εβραίων. Βαρυνέστωσαν τα έργα του λαού τούτου και μεριμνάτωσαν ταύτα. Αυτή ήταν η διαταγή του Φαραώ. Να πολλαπλασιάσετε, λέγει, τα έργα του αυτού του λαού για να μην έχουν ευκαιρία να ζητούν να δοξάσουν τον Θεό τους. Βαρυνέστωσαν τα έργα του λαού τούτου. Οι Εβραίοι τότε εζήμωναν των πυλών. Οι Αιγύπτιοι έφερναν τα άχυρα. Τώρα πολλαπλασιάστηκε η εργασία των Εβραίων με το να βρίσκουν και τα άχυρα. Ενώ προηγουμένως ήταν η εργασία αυτή προς τους Εβραίους, προς τους Αιγυπτίους, τώρα έρχεται εις τους Εβραίους. Βαρυνέστωσαν τα έργα του λαού τούτου. Προσθέσατε επάνω
στην μη ανεργασία και αντινεργασία. Και πολλαπλασιάστηκε η εργασία των Εβραίων και δεν δίνεται να λατρεύσουν τον Θεό των αληθινών. Μεταφερόμεθα τώρα από εκεί σε εκείνη τη δουλεία για να έρθουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η οποία όση αγάπη έδειξε ο Θεός προς την Ελλάδα, τόση αχαριστία έδειξαν οι Έλληνες προς τον Θεό. Και εκείνος ο οποίος ήταν πρώτος και παρακαλούσε ήταν η Παναγία Μητέρα του. Και πότε μας εγκατέλειψαν η Παναγία μας, πότε μας αφήκε μόνος μας, πότε μας εγκατέλειψαν και δεν κλαίει στον Υιόν της. Θρηνολογούν τα μάτια της, κλαίουν τα μάτια της και με το μαντιλάκι της σκουπίζει τα μάτια της. Κλαίει η Παναγία μας και θρηνεί. Γιατί? Διότι αυτός ο λαός είναι αχάριστος και ήρθε η τιμωρία του Θεού να μην πολλαπλασιαστεί πάνω σε αυτό το λαό. Σήμερα έπρεπε η Εκκλησία να ήταν γεμάτες, ασφιχτικός, να υμνήσουν την Παναγία Μητέρα του Χριστού μας. Και ποιος ακολούθησε αυτό το καθήκον? Ελάχιστες ψυχές. Δεν μας ενδιαφέρει όμως τούτο, μας ενδιαφέρει ένα πράγμα, να ακουστούν λίγα λόγια για τις ψυχές αυτές οι οποίες προσέρχονται εις τον Χριστό να τον ευχαριστήσουν. Μας ενδιαφέρει να βρεθούν έστω και 10 άτομα. Αυτά ζήτησαν ο Λότ από τον Θεό όταν του είπε «Φύγε για να σωθείς». Είπε ο Λότ, δεν μπορεί να αλλάξει το σχέδιό σου Θεέ μου. Και είπε ο Θεός, υπήρχαν 5 πόλεις, οι πεντάπολεις. Μεταξύ των 5 πόλεων, 2 ήσαν οι μεγαλύτερες και αυτές μνημονεύει η Αγία Γραφή. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και είπε ο Θεός, από τις 5 πόλεις, εάν υπάρχουν φοβούμενοι το Θεό, θα σωθεί αυτός ο τόπος. Και είπε ο Λότ, εάν βρεθούν 50, και είπε ο Θεός, 50, εάν βρεθούν, εγώ θα σώσω αυτόν τον κόσμο. Φοβήθηκε όμως ο Λότ και τι είπε? Και αν δεν είναι 50 και είναι 30, του λέει, πάλι θα σωθεί αυτός ο κόσμος. Και φοβήθηκε και πάλι ο Λότ και του είπε, και αν βρεθούν 10, πάλι θα σώσω τον κόσμο. Και πάλι μετενόησε ο Λότ και λέγει, εάν βρεθούν 5, δηλαδή ένας από κάθε μία πόλη, θα σωθεί, λέγει, αυτός ο κόσμος. Πλην όμως, λέγει στο Λότ, να ειδοποιηθεί, να φύγει στο όρος Σιγόρ, για να σωθεί. Απέναντι από τη Σόδωμα και τα Γόμαρα υπήρχε όρος υψηλών και εκεί διέταξε ο Θεός να φύγει ο Λότ με τη γυναίκα του και τις 2 του κόρες και να ανέβει στο όρος το υψηλών εκείνων για να σωθεί, να μην κοιτάξει όμως πίσω. Αδερφοί μου, τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ερχόμεθα στη γέννηση του Κυρίου μας. Όταν γεννήθηκε στον κόσμο τούτον ο Κύριος μας,
έστειλε προτού γεννηθεί τον άγγελον του και κατέσφαξε όλους τους ανομάλους ανθρώπους πάνω εις την γη, εις από το ένα άκρο της γης έως το άλλο άκρο της γης. Δεν ήθελε ο Θεός όταν γεννηθεί να δει αυτήν την βρωμερότερη αμαρτία από όλες που υπάρχουν. Και έγινε τούτο. Και όταν γεννήθηκε ο Χριστός μας δεν αντίκρισε αυτήν την αμαρτία, την μεγάλη. Σήμερα τι κάνουν οι Έλληνες? Κάνουν διαδηλώσεις στους δρόμους όσοι είναι με αυτήν την αμαρτία. Διαμαρτύρονται, ζητούν. Τι ζητούν? Ζητούν την κόπρον του Αυγίου. Ζητούν την κόπρον της κολάσεως. Ζητούν τη φοβεροτέρα αμαρτία πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο τούτο. Ό,τι διαδόθηκε και στα μικρά παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο και ερωτά το ένα το άλλο, θέλεις να γίνεις κι εσύ ομοφιλόφιλος? Πού να ξέρει το παιδάκι τι σημαίνει αυτό? Οι γονείς δεν τους ενδιαφέρει τίποτε, δεν νοιάζονται γι' αυτά. Και πού θα καταλήξει η Ελλάδα μας? Τι την περιμένει άραγες, όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ή μήπως άλλη μεγάλη τιμωρία? Σήμερα πού είναι αυτός ο κόσμος να ευχαριστήσουμε την Πανεγία μας? Και εκείνη θρηνολογούσα, κλαίει και παρακαλεί. Γιατί κλαίει? Κλαίει γιατί αντί να την υμνήσουμε την βλασφημούμε. Αντί να την υμνήσουμε την Πανεγία μας την βλασφημούν μεγάλοι και μικροί. Τη βλασφημούν μέσα στα στρατόπεδα. Τη βλασφημούν μέσα στα σχολεία. Τη βλασφημούν μέσα στα γήπεδα. Τη βλασφημούν μέσα στα καταγόγια. Τη βλασφημούν στο στρατό. Τη βλασφημούν στα πλοία. Τη βλασφημούν παντού. Και εκείνη κλαίει και θρυνεί και λέει, λαέ, λέει, αχάριστε, τι σου έδωκε ο Υιός μου και τι του ανταπέδωκες? Έγινε άνθρωπος, ταπεινώθη και δεν τον εδέχθητε και τον εδέχθηκε ένα σπήλιο. Δε φταίδομαι πιστή που γεννήθη ο Χριστός. Έλατε να ειδείτε που γεννήθηκε ο Θεός. Έλατε να ειδείτε που είδεν το φως ο Θεός ως άνθρωπος. Διότι δεν κατέβηκε από τους ουρανούς ο Θεός άνθρωπος. Από τους ουρανούς κατέβηκε ως Θεός και άνθρωπος έγινε με τα αγνά αίματα της Πανεγίας μας. Εκεί έλαβε την σάρκα ο Θεός και έγινε θεάνθρωπος. Ιησούς σημαίνει Θεός και άνθρωπος. Αλλά υπήρχε μία αίρεση του Απολλιναρίου, ο οποίος έλεγε ότι ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς με τη σάρκα του. Φρενοβλαβής ήταν αυτός. Ο Θεός εσαρκώθηκε από τα αγνά αίματα της Πανεγίας μας. Έγινε βρέφος ευθύς αμέσως όταν ο Αρχάγγελος ζήτησε από την Πανεγία μας να μάθει το μεγάλο μυστικό, το οποίο την ευρήκε κατά μίαν παράδοση και μελετούσαν τον προφήτη Ισαΐαν, ο οποίος έλεγε «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και έρχεται, τέξεται Υιόν και ονομάσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ», που σημαίνει «Με θυμών ο Θεός». Αδερφοί μου, τα περισσότερα δεν θα πούμε τίποτε άλλο, ή μη μόνο ένα πράγμα. Θεέ μου, δώσε φώτιση σε αυτόν τον λαό. Δώσε φώτιση να τηρούν τα εορτάς, να τηρούν την ευχαριστία προς τον Θεό. Δώσε τη φώτιση, Θεέ μου, να κατοικήσεις μέσα στην ψυχή μας και όχι μέσα στο σπήλαιο εκείνο το βρωμερό, το οποίο ήταν σπήλαιον ζώων. Και μεταξύ των ζώων
υπήρχε και ένας όνος, ένα γαϊδούρι. Και πάνω σε αυτό το γαϊδούρι εκαβαλίκεψε ο Θεός μας. Τι συμβολίζει αυτό? Το λαόν των σκληροτράχυλων. Αυτόν τον λαόν ο οποίος είναι πάνω στη γη. Και καβαλίκεψε ο Κύριος μας πάνω σε αυτό το γαϊδουράκι για να υποτάξει αυτήν την αχαριστία του κόσμου. Πλην όμως, αντί του μάνα χωρί, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με λέγει σταυρό με προσηλώσατε. Τι σας έδωκα και τι μου ανταπαδόκατε? Τι σας έδωκα και τι μου δώκατε? Εγώ σας έδωσα νερό μέσα στην έρημα, σας έδωσα το μάνα, σας έδωσαν όλη μου την αγάπη και εσείς όλοι σας την αχαριστία. Θεέ μου, δώσε μετάνοια στον κόσμο σου και αξίωσέ μας να υμνούμε τη χάρη σου, να υμνούμε την Παναγία Μητέρα σου και αξίωσέ μας και της επουρανίου του σου Βασιλείας. Αμήν.